Έλα, συνεχίζουμε μαζί, έλα από εδώ. Τον άκουγα χθες σε ένα από τα βίντεο του Ονούφριε. Στο δεύτερο του σπίτι είπε χθες ο Ερικοκίτας. Βρισκόταν στην περιοχή που είστε αυτή τη στιγμή. Ήταν και αργά το βράδυ. Μαζί ήμασταν από χθες. Μαζί ήσασταν από χθες βράδυ. Λοιπόν, Ερικ, καλό μεσημέρι και σε εσένα. Εδώ πάνω, μαζί είχαν έργα τα τόπια. Η χαρά του ιδιώτη μετεωρολόγου η κατάσταση στο Τρόντος, Ερικ. Ναι, ναι, χαρά Θεού. Το τελευταίο 24 ώρων εδώ στις ψηλότερες κορυφές του Τρόντους. Από χθες που ήρθαμε, όπως αναφέρει και ο Νούφριος νωρίτερα, παρατηρείται έντονη βροχόπτωση, πολύ χαλάζι, έντονες χαλαζοστρώσεις, ενώ κοντά στα μεσάνυχτα το γύρισε σε χιόνι. Και από τα μεσάνυχτα μέχρι τώρα έχει βάλει γύρω στα 30 με 50 εκατοστά φρέσκο χιόνι, αναλόγως όμως τοποθεσίας, λόγω των πολύ σφοδρών έως ψηλώδη ανέμων που έπνεαν, η στρώση δεν είναι ομοιομορφή. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία εδώ στο Jubilee είναι στους μείον 1 βαθμούς Κελσίου και η θερμοκρασία θα παραμείνει κάτω από το 0 καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ απόψε αναμένεται η θερμοκρασία να πέσει κατά 1-2 βαθμούς πιο κάτω. Ερίκ, ενώ κατά διαστήματα θα... Να τολμήσω να σου ζητήσω μια εκτίμηση για το μέχρι πού εκτιμάται ότι θα φτάσει η χιονόστρωση, τουλάχιστον στις ψηλότερες κορυφές. Εντάξει, δεν έχω κινηθεί προς τις ψηλότερες κορυφές του Τρόντους μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Πήγα χθες όμως αργά το απόγευμα. Μαζί με το λιώσιμο, τοπικά το χιόνι πρέπει να έφτανε τα 70 με 80 εκατοστά. Πάνω στη χιονίστρα, μιλάμε, από τα 1900 μέτρα και άνω. Έχουμε τουλάχιστον ακόμη μισό μέτρο επιπρόσθετων από χθες βράδυ, αλλά λόγω των πολύ ισχυρών έως θελωδών ανέμων, η κατανομή του χιονιού δεν είναι ομοιομορφή. Ωστόσο, η χιονόπτωση θα συνεχίσει για ακόμη περίπου 48 ώρες κατά διαστήματα. Και οι άνεμοι, όπως βλέπετε, έχουν εξασθενήσει σημαντικά σε σχέση με χθες. Γίνεται πιο ομοιόμορφη η στρώση του χιονιού. Επικρατούν πιο ιδανικές θερμοκρασίες τόσο για χιονόπτωση όσο για χιονόστρωση. Και υπολογίζω ότι θα βάλουμε ακόμη περίπου 35 μέχρι 60 εκατοστά στην περιοχή του Τρόντος μέσα στο επόμενο 48 ώρο. Θα δούμε και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο από αυτό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή χιόνι. Χιονοπτώσεις παρατηρούνται μέχρι τα 1100-1200 μέτρα, ωστόσο οι χιονοστρώσεις είναι περιορισμένες κυρίως από τα 1300-1400 μέτρα. Οι θερμοκρασίες είναι κάπως οριακές για κάτω από τα 1400 μέτρα. Θα παρουσιάσει και μικρά σκαμπανεβάσματα η θερμοκρασία μέσα στο επόμενο 48 ώρων και τα χιόνια θα ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν κατά 100 με 200 μέτρα από τα 1400 μέτρα περίπου. Ρίχ, και δύο λόγια για αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Λέγαμε προηγουμένως για το Σαββατοκυριακό. Έχουμε κάποια εκτίμηση αν ο κόσμος θα τα καταφέρει, θα ευνοήσει ο καιρός. Είπαμε ότι είναι πολλοί αυτοί που θα θελήσουν και δικαίως θα θελήσουν να ανέβουν στο Τρόντος για να απολαύσουν όλο αυτό το μαγευτικό τοπίο. Θα βάλει το χέρι το καιρός ή θα τους δυσκολέψει? Άρχισε να χιονίζει πάλι. Ναι, το Σαββατοκυριακό φαίνεται πολύ πιο βελτιωμένος ο καιρός, παρόλο που υπάρχουν κάποιες πιθανότητες βροχής ή χιονιού, αλλά αναμένονται και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Το χιόνι είναι αρκετό, είναι πάρα πολύ, δεν πρόκειται να λιώσει για αρκετές εβδομάδες. Είναι καλύτερα ο κόσμος να περιμένει να έρθουν καλύτερες καιρικές συνθήκες, έτσι ώστε να επισκεφθεί την περιοχή. Για να είμαι ειλικρινής, έχει αρκετά χρόνια που επισκέπτομαι την περιοχή όταν σημειώνεται χιονόπτωση. Το τι περάσαμε χθες βράδυ και σήμερα είναι κάτι που δεν το έχω ξαναπεράσει. Ήταν πολύ έντονα τα φαινόμενα, τόσο από χαλαζόπτωση και χαλαζόστρωση, αλλά και από χιονόπτωση. Σε κάποια στιγμή ήταν και τα δύο. Ήταν χαλάζιν και χιόνι μαζί και δεν μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε τι ακριβώς ρίχνει τώρα. Εντάξει, ο Ερικ πιο εμπειρός μας εξηγούσε. Α, αυτό είναι χαλάζι. Αυτό είναι χιόνι, παιδιά. Από εδώ δεν στιβάζει. Από εδώ δεν στιβάζει. Ξέρεις, ήμασταν ένα κράμα ενθουσιασμού και λίγο αγωνίας για το τι γινόταν χθες βράδυ. Ονούφριε, να πούμε και δύο λόγια. Θέλω να πάμε να δούμε το υψόμετρο. Ναι. Να το πούμε και να σε ρωτήσω κάτι άλλο μετά. Πάμε να δούμε λίγο το υψόμετρο, να δείξουμε. Έλα, Ερικ, μαζί μου. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα γιατί. Ξεκινήσαμε πόση ώρα έχει που είμαστε κάτω και περιμένουμε, Ρικ, περίπου μισή ώρα. Λοιπόν, σε μισή ώρα ανέβηκε γύρω στα 3 με 4 εκατοστά. Βλέπετε τώρα είναι πλησιάζει τα 65. Είμαστε γύρω στα 62 εκατοστά. Mm-hmm. Θα αυξηθεί, υπολογίζω ότι μέχρι το τέλος αυτής της διαταραχής της λιδίας το χιόνι θα φτάσει περίπου
από το 1 μέτρο μέχρι το 1,15. Μάλιστα. Νίκο, δεν είναι πειραγμένο πάντως, ούτε που το αγγίξαμε. Να από μόνο του τρώνε ομοιόμορφα. Φαίνεται αν το κάνω έτσι λίγο παραπάνω, θα το πειράξω, αλλά θα το αφήσω να γεμίσει φυσικά. Φαίνεται είναι ολοκάθαρη η επιφάνεια, ναι. Λοιπόν, λοιπόν, αντιλαμβάνεσαι με ποιαν συχνότητα χρόνου αρχίζει να στιβάζει το χιόνι. Δεν μπορούμε να πούμε σιγά σιγά. Ακόμα και το περπάτημα είναι δύσκολο γιατί βουλιάζουμε συνεχώς, αλλά τα καταφέρνουμε. Έχει την εμπειρία ο Ερικ. Λοιπόν. Λοιπόν, νομίζω ο Νούφη θέλει να πούμε και δύο λόγια ακριβώς για το λόγο που ακολουθούσατε μαζί χθες στην καταιγίδα. Στις 24 ώρες στο νησί είχαμε τεράστιες εισρωές νερού στα φράγματα. Το τελευταίο τετραήμερο είχαμε συνολικά 19 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Έχουν υπερχειλήσει και άλλα φράγματα. Υπολογίζω ότι μέχρι αύριο θα έχει υπερχειλήσει μέσα στο επόμενο 24 ώρες, το πολύ 30 ώρες να υπερχειλήσει για το φράγμα του Κούρη. Και σήμερα σπάσαμε και το ρεκόρ πληρότητας φραγμάτων 94,6%. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 94,1% και είναι η πρώτη φορά που έχουμε τόσα φράγματα υπερχειλισμένα από τις αρχές του χρόνου. Ερικ, μας τα είπε προηγουμένως και ο διευθυντής του τμήματος. Νομίζω ότι παγώσει το τηλέφωνο μου και δεν μπορώ να σας ακούσω. Μας τα είπε προηγουμένως. Αν μπορείτε να με ξανακαλέσετε.